Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Εδρεώμεθα υπέρ μακαρίας, μνήμης και ονείων από άψεως, πάντων των ιεριζημένων και ερωικός, πεσόντων εν μαχαίρα, εν αγχώνια, εν ερεθέντων, εν αχμαλωσία, κακουχία, η εν θαλάσσι θενόντων και πατέρα αδερφών ημών, των επένων σε βαρεσάντων. Αιωνία, η μνήμη. Αιωνία αυτών η μνήμη. Γεώργιος Βασταρδής. Αθάνατος. 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 Ιωάννης Βασταρδής. Αθάνατος. Αντώνιος Δαπόντες. Αθάνατος. Νικόλος Μαυρογιώργης. Αθάνατος. Ιωάννης Παπαδόπουλος. Αθάνατος. Αλέξανδρος Παπαθεοφάνης. Αθάνατος. Δημήτριος Τέντες. Αθάνατος. Αντρέας Τινιακός. Αθάνατος. Αιωνίας συμνημή έξω μακάρις και εμείς αδελφοί ημών. Τον πεσόν τον είπε του έθνος ημών πάλετε και πεσχάτουν. Και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα ανήμερα επετείου εθνικής εορτής για να αποδώσουμε και εμείς φόρο τιμής σε 8 συμπατριώτες μας Κοχυλιανούς οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της πατρίδας μας για να απολαμβάνουμε σήμερα την ελευθερία μας σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Ήταν μια σκέψη από προηγούμενα διοικητικά συμβούλια που είχαν στο πρόγραμμα. Τελικά είχαμε την τύχη να το πραγματοποιήσει το σημερινό διοικητικό συμβούλιο τοποθετώντας μία πλάκα με τα ονόματα των πεσόντων με σκοπό να θυμόμαστε εμείς τους αγώνες των ανθρώπων που κάνανε, εμείς που είχαμε την τύχη να μην γνωρίσουμε οι πιο πολλοί από εμάς πόλεμο και τα νέα παιδιά να ξέρουν ότι υπάρχουν άτομα που έδωσαν τα πάντα για την πατρίδα και την ελευθερία. Της θάλασσας έγιναν στρατιώτες και ανέλαβαν να μεταφέρουν με τα πλοία τους πολεμοφόδια στην Ευρώπη για τα μέτωπα του πολέμου. Τα πλοία όπως αυτά έγιναν στόχος στον εχθρό με αποτέλεσμα τον τορπιλισμό τους και τη βήθησή τους. Συνολικά χάθηκαν 2.150 Έλληνες ναυτικοί. 2.000 τραυματίστηκαν, 600 έμειναν ανάπηροι και 150 παραφρόνησαν εξαιτίας της φρίκης του πολέμου. Από ανδριώτες χάθηκαν 420 σε 71 ναυάγια. Έτσι, στο πλοίο Άννα Βούλγαρη, στις 23 του 41, χάθηκε ο Νικόλαος Μαυρογιώργης. Στο πλοίο Σαρονικός, στις 7 του 42, ο πλοίαρχος Αλέξανδρος Παπαθεοφάνης και ο Ιωάννης Παπαδόπουλος. Στο πλοίο Φραγκούτα Γουλανδρή, στις 29 του 43, χάθηκαν οι Γεώργιος Βασταρδής και Ανδρέας Τινιακός. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βρούμε άλλα στοιχεία για τους υπολείπους. Ωστόσο η μνήμη τους θα παραμείνει το ίδιο ανεξίτηλη και θα αποτελεί μαζί με τους υπολείπους παράδειγμα Ανδρείας και πατριωτισμού. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους. Αιωνία η μνήμη τους. Σαν εκπρόσωπος μιας ομάδας φίλων του Κοχυλίου. Για να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου το σεβασμό και την τιμή που αξίζει στους περισσότερους Κοχυλιανούς που έπεσαν για την υπεράσπιση της πατρίδας μας. Αλλά και για να τονίσω τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινότητες και οι τοπικές κοινωνίες στη λειτουργία των θεσμών. Το Κοχύλο έχει την τύχη να ζουν εδώ πολίτες με τεράστιες απαιτήσεις, υψηλές ευαισθησίες και δημιουργικές δραστηριότητες. Δεν είναι δυνατόν, ούτε καν είναι εφικτό, να τα περιμένουμε όλα από την κεντρική διοίκηση ή το Δήμο. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε απαθείς στην εξέλιξη της κοινωνίας. Δεν είναι δυνατόν να μην βλέπουμε πέρα από τη μύτη μας. Δεν είναι δυνατόν να μην συμμετέχουμε με τις όποιες δυνάμεις διαθέτουμε στο κοινό καλό. Εδώ όμως έχουμε την τύχη να υπάρχει ένας πυρήνας δραστήριων πολιτών. Σας ευχαριστώ όλους όσους συμβάλλατε στην ολοκλήρωση
αυτό του σεμνού αλλά τόσο σημαντικού έργου. Ευχαριστώ. Η κατάσταση ενός Στεφανιού και ο ψαλμός μιας επιμνημόσυνης δέησης είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής και σεβασμού σε αυτούς που με το σάκο στην πλάτη και το φυλάδιο στην τσέπη ξεκίνησαν για προσωπική, οικογενειακή και διμερία αυτού του τόπου και ποτέ δεν εγκύρισαν. Αυτοί που με ένα κομμάτι ξύλο από το πέτσωμα ενός καϊκιού και ένα κομμάτι σίδερο από το κουφάρι ενός βαποριού και με μια πέτρα έφτιαξαν αυτόν εδώ τον τόπο και δεν τον χαρήκαν. Σ' αυτούς που ταξίδεψαν τον ιολόγιο της Άνδρου και την ελληνική σημαία σε όλα τα πελάγη και σε όλα τα λιμάνια όλου του κόσμου, αλλά ποτέ δεν βρήκαν να αράξουν στο δικό τους αγκυροβόλιο. Σ' αυτούς που δεν τους σκέπασε ποτέ το χώμα το ανδριώτικο, αλλά το κύμα και η πρωινή άβρα του ωκεανού. Σ' αυτούς που ποτέ ο ταχυδρόμος δεν χτύπησε την πόρτα να τους δώσει μια σύνταξη. Η Άνδρος δεν εγέννησε εφοπλιστές. Η Άνδρος γέννησε ναυτικούς, διορατικούς, πανέξυπνους, εργατικούς. Ήτανε αυτοί που πρώτοι προέβλεψαν ότι η διακίνηση των αγαθών μεταξύ των λαών και των κρατών μόνο μία οδός υπήρχε, η οδός της θάλασσας, και εκεί μεγαλούργησαν. Ήτανε και ότι η βάρκα έκανε το καΐκι, το μότορσι, το Liberty και το Liberty το VLCC. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε όλοι πεπισμένοι και κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ότι η Μικρά Αγγλία είναι έργο αυτού καθεαυτού ο δικό σας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανανδριακού Συλλόγου, τα μέλη του, οι φίλοι του και οι απανταχού ανδριώτες έχουμε ένα μεγάλο σεβασμό, μια μεγάλη υποχρέωση να πούμε ένα ευχαριστώ, να μνημονεύουμε και πάντα να τους έχουμε στην καρδιά μας. Thank you.